παιδιά του, που είναι πολύ κοντά στα παιδιά του. Μεγάλωσε στη Γερμανία. Αυτό, γερμανικής φιλοσοφίας. Ωραίο. Και είναι λίγο Φράου Μέρκελ. Όχι, ωραίο είναι, παιδιά, έτσι πρέπει. Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Όταν ήμουν έγκυος το πρώτο παιδί, είχε έρθει στην εκπομπή και έρχεται μετά στο καμαρίν, μιλάγαμε. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι ήταν πολύ κοντά στα παιδιά της και πολύ καλή μανούλα και μου λέει: Λοιπόν, πάρε χαρτί και σημείωνε. Και μου λέει: Αυτό το βιβλίο θα το διαβάσεις, είναι για τους πρώτους μήνες εγκυμοσύνης. Αυτό είναι για τον πρώτο χρόνο του παιδιού. Εκείνο. Εν τω μεταξύ, θα θυμόταν απ' έξω, τα παιδιά της ήταν ήδη 15-16 χρονών. Πήρα το ένα, ναι. Τα άλλα τέσσερα. Όχι, τι να κάνω, η γυναίκα, πόσο να διαβάσω. Αυτό που έγραφες κιόλας. Αυτό που το πας. Η μεγάλη συγγραφέα. Ενώ την είδα πολύ χαλαρή και πολύ ωραία και πολύ cool. Χαλαρή την είδες. Οι στιγμένες πώς είναι. Κοίτα, εντάξει, για την Εύη Αδάμ, ρε παιδί μου. Κάθε άνθρωπος η χαλαρότητά του είναι. Εννοεί χαλαρή στο να μιλήσει η Ελένη, όχι χαλαρή. Είδα ότι έχασε έτσι αυτή τη μικρή χαλαρότητά της, οφείλω να ομολογήσω, όταν ήρθε η κουβέντα στην γνώμη που σχημάτισε ο Λέμπης Λιβεράτος για την παρουσίαση. Ρε παιδιά, τι είχε γίνει, είχε βάλει ένα περίεργο γυαλάκι. Σωστά, με ένα φαλικό σύμβολο. Τι είχε